Χαίρετε! Είπαμε είμαστε στη φάση που κάνουμε τα παλιά email vlogs. Θέματα με την πεθερά. Θεματάρες με την πεθερά θα έλεγα εγώ. Χαίρετε κυρία Θέκλα και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας. Εγώ απολογούμαι αγάπη μου που πήρε ένα ολόκληρο χρόνο σχεδόν να κάνω αυτή την επιστολή vlog. Είμαι 8 χρόνια με έναν άνθρωπο. Είμαστε πολύ καλά μαζί αν εξαιρέσουμε τις παρεμβάσεις της μαμάς του. Η σχέση μου μαζί της ξεκίνησε πάρα πολύ ελπιδοφόρα. Έλεγα σε όλους πόσο καλά πεθερικά έχω και πόσο τυχερή είμαι. Να τα φοβάστε αυτά που σας φέρονται πολύ καλά τα πεθερικά στην αρχή. Το έχω δει πολλές φορές να λένε στην αρχή «Ωαου, wow, τα καλύτερα πεθερικά» και μετά αυτά τα καλύτερα πεθερικά στην πάροδο του χρόνου να φαίνονται ότι δεν είναι και τόσο καλά. Μου άρεσε να πηγαίνω που και που σπίτι τους για φαγητό και περνούσα καλά. Δεν πίστευα πόσο τυχερή ήμουν. Δεν το πίστευε γιατί δεν ήσουν τυχεροί. Όλα άλλαξαν όταν έμεινα έγκυος. Εδώ είμαι σίγουρη ότι πολλές από τις φίλες που είναι καμένες από πεθερά θα σου πούν «Α και εμένα όταν έμεινα έγκυος διαφάνηκε το ζήτημα». Είτε έπαθε μετάλλαξη, είτε εμφάνισε τον πραγματικό σε αυτό. Ποιο ξέρει. Προφανώς εμφάνισε τον πραγματικό της εαυτό. Πάντως με το που έμαθε ότι είμαι έγκυος ξεκίνησαν τα προβλήματα. Άρχισε να με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο. Στην αρχή ήταν ευχάριστο, όμως και εγώ δεν αισθανόμουν άνετα να με ρωτάει μια γυναίκα που δεν έχω την οικειότητα για όλε τι λεπτομέρειε τη ζωή μου. Οπότε άρχισα σιγά σιγά να μην απαντώ σε όλε τι κλήσεις. Εκείνη, με τη δεύτερη φορά που δεν απάντησα, άρχισε να ρωτάει το γιο τη τι έχω μαζί τη και τι μου έχει κάνει. Μου τάπρεξε. Σου πριξε. Αισθάνθηκα εγκλωβισμένη ότι ήμουν υποχρεωμένη πλέον να τη απαντάω για να μην έχω πρόβλημα με τον άνδρα μου. Εκεί θα μπορούσε να, να την πάρει ένα τηλέφωνο και να τη πει: Κοίταξε, δεν μπορώ να μιλάμε κάθε μέρα, επειδή έχω και άλλε δουλειέ. Έχω και την εργασία μου και τι σπουδέ μου, γιατί κάνει και σπουδέ κοπέλα αυτή Παράλληλα, με τα πτυχιακά, και δεν μπορώ να μιλάμε. Σου να πολύ ευγενική στην αρχή, όπω το έχουν πάθει πολλέ νύφε να είναι πολύ ευγενικέ στην αρχή. Μέχρι τον 8ο μήνα, όπου δεν άντεξα, είπα: Έχω τα προβλήματά μου. Θα κάνω ένα μωρό, δεν γίνεται να ασχολούμαι μαζί τη και, της είπα, και είπα ευθέω στον άνδρα μου ότι όπω οι δικοί μου γονεί δεν τον έχουν ενοχλήσει ποτέ, έτσι και περιμένω από του δικού του την αντίστοιχη συμπεριφορά. Θέλω την ησυχία μου για να μπορέσω να ανταπεξέλθω με ψυχραιμία στο νέο μου ρόλο. Εκείνο το έκανε και τσακώθηκε μαζί τη. Δηλαδή, μόνο με το να τσακωθεί μαζί τη μπορεί να οροθετήσει τη μάνα του άνδρα σου. Όταν γέννησα, με το που βγήκα από το χειρουργείο, μου είπε η πεθερά με ύφο να μαζίσει και άντε, εσύ αποφασίζει ποιο θα κάτσει μαζί σου το βράδυ. Εγώ σοκαρίστηκα και για να μην δημιουργηθεί πάλι πρόβλημα και παρεξηγήσει, είπα στη μαμά μου να πάει σπίτι και πέρασα το πρώτο μου βράδυ ω λεχόνα μόνη μου. Έκανε πολλέ επαναχωρήσει. Αν ήθελε να μείνει η μάνα σου, πρέπει να πει θα μείνει η μάνα μου. Αν ήθελε να μείνει ο άνδρα σου, πρέπει να πει θα μείνει ο άνδρα σου. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, άρχισε το ψαλτήρι. Να έρθει να δει η ίδια το μωρό, αλλά και πότε θα δει το μωρό η αδερφή τη, ο αδερφό τη, η μάνα τη, η, η πεθεράτη, γενικώ όλο το σόι τη. Εγώ εκείνη την περίοδο, εκτό του ότι μου λεχώνα, έκανα μεταπτυχιακό και παράτητα παλλακτικέ εργασίε, αφού λόγω του και του δεν μπορούσα να παραβρεθώ στην Εκσταστική. Με το ένα χέρι θύλαζα και με το άλλο έγραφα. Δεν ήθελα κανέναν πάνω από το κεφάλι μου. Και να μην έκανε μεταπτυχιακό, πάλι δικαιούσου να μην ήθελε κανένα πάνω από το κεφάλι σου. Προσπαθούσα να προσαρμοστώ σε κάτι καινούριο, αισθανόμουν ότι δεν τα καταφέρνω καλά και είχα και από πάνω την πίεση με τα σόγια. Εκείνη πολύ χειριστική. Άντε. Ήρθε μια μέρα στο σπίτι και τη είπα τα αυτονόητα να πληθεί, να βάλει αντισηπτικό και να βγάλει τα παπούτσια. Αυτά ήταν προ-κορονοϊού, προ το οποίο τώρα έχουν γίνει για όλου μα αυτονόητα. Με πολύ φυσικό ύφο, χωρί να δώσω λόγο να νιώσει άσχημα. Και επειδή μύριζε πολύ έντονα τσιγάρο, τη είπα ευγενικά να μην πλωσιάζει πολύ το μωρό. Εκείνη φεύγοντα, σε βάλε τα κλάματα στο γιο τη και του έλεγε ότι με αυτά την κάνουμε να νιώθει παρήσαχτη και βρωμιάρα. Πιεζόμουν και έκλαιγα κάθε μέρα. Η λοχεία μου πέρασε κάπω έτσι. Σε όλε τι σημαντικέ στιγμέ, γιορτέ, γενέθλια, αργίε, Σαββατοκύρια ή οτιδήποτε άλλο, είχε την απέτηση να περάσουμε την ημέρα όπω ήθελε εκείνη. Κάθε φορά μα έβαζε τσακωμό με τον άντρα μου, κάνοντα τη ριγμένη, ότι οι δικοί μου γονεί βλέπουν πιο πολύ το μωρό σε σχέση με εκείνου και άλλα πολλά. Σε συνδυασμό με το ότι έπαιρνε τον άντρα μου τηλέφωνο πέντε φορέ τη μέρα και του έκανε ανάκριση να μάθει κάθε λεπτομέρεια τη ζωή μα. Δηλαδή, ο άντρα σου τη μια τσακώθηκε μαζί τη και την άλλη δεχόταν να του τηλεφωνά πέντε φορέ τη μέρα. Mm. Άρχισα να νιώθω συνέχεια εγκλωβισμένη. Έβαζα το μωρό στο καρότσι και περπατούσα με τι ώρε χωρί να λέω σε κανέναν που είμαι. Μόνο για να αισθανθώ λίγο ελεύθερη. Δεν είναι κρίμα και άδικο αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Δεν είναι κρίμα και άδικο να κάνει μια κοπέλα το μωρό τη, να είναι στο γάμο τη, στη σχέση τη με τον άνδρα τη και να πρέπει να ξεφεύγει από ποιον, από την πεθερά τη η οποία θέλει κάτι να ασχολείται. Κρίμα και άδικο αυτό το πράγμα. Κρίμα και άδικο. Και άμα ακούνε τώρα άνδρε που η μάνα του είναι παρεμβατική και επεμβατική, οι γυναίκε που η μάνα του είναι παρεμβατική και επεμβατική, βάλτε ένα stop στους γονείς σας. Μία τροχοπέδη στους γονείς σας. Μόνο εμείς ήδη μπορούμε να βάλουμε τους γονείς μας στη θέση τους. Όχι η γυναίκα μας, όχι ο άνδρας μας. Όταν επέστρεψα στη δουλειά, τη ζήτησα να έρχεται εκείνη τρει φορέ την εβδομάδα να κρατάει το μωρό και η δική μου μαμά δύο. Η μαμά μου εργάζεται, ενώ εκείνη δεν έχει δουλέψει ποτέ και δεν έχει και, δεν έχει και καμιά άλλη ασχολία στη ζωή τη. Να και ένα λόγο που ασχολείται ειδικά μαζί σα, που δεν έχει άλλη σχολεία. Σκέφτεται ότι τουλάχιστον έτσι θα χαθεί αυτό το επιχείρημα ότι είναι ρηγμένη επειδή εγώ ω νέα μαμά ζητούσα βοήθεια από τη δική μου μαμά και όχι από την πεθερά μου. Εκείνη όμω αντί να ηρεμήσει, πήρε περισσότερο θάρρο. Ταζουμε το λύκο για να μην μα δαγκώσει, και μετά μα δαγκώνει και τώρα και το χέρι μα, ε? Και βρήκε άλλο λόγο να παραπονιέται. Γιατί εκείνη έρχεται στο σπίτι να κρατάει το παιδί ενώ τον πηγαίνω στο σπίτι τη μαμά μου, και προσπαθούσε με διάφορου τρόπου να με υποχρεώσει να τη πάω το μωρό στο σπίτι τη. Ενώ αυτό συνέβαινε καθαρά για λόγου δική μου βολή, αφού τι περισσότερε φορέ έπαιρνα και φαγητό από τη μητέρα μου. Το πήρα απόφαση και είπα ευθέω στον άντρα μου ότι καταπιέζουμε από αυτή την κατάσταση και ότι δεν αντέχω άλλο. Ότι πρέπει να την, να, την, να την πάρουμε στην πλάκα, την πεθερά μου, αντί να τσακωνόμαστε, να γελάμε με τι βλακίε τη. Και προσπάθησα ειλικρινά να κάνω αυτό, ακριβώ. Άρχισα να τη λυπάμαι κιόλα, γιατί κατάλαβα ότι έχει θέματα. Ό,τι έχει θέματα έχει μου είπε μια μέρα ότι πολύ θα ήθελε να έχει κάνει ένα πολύ μικρότερο παιδί για να έχει κάτι να φροντίζει. Είχαμε κάνει την ιστορία μιας πεθεράς κάποτε στην εκπομπή, που όταν γέννησε η νύφη της, η πεθερά πήγε και υιοθέτησε παιδί για να έχει κάποιον να φροντίζει και επιδεικτικά έδινε περισσότερη προσοχή στο παιδί που υιοθέτησε παρά στα εγγόνια της. Έχει και άλλες και είναι πολλές. Αυτή τη φορά όμως ξεχύλισε το ποτήρι. Τη ανακοινώσαμε ότι είμαι ξανάγκυο. Είχα προβλήματα στην εγκυμοσύνη. Τη είπα ότι τη συγκεκριμένη εβδομάδα που ήταν κρίσιμη θα έρχεται η μαμά μου να με βοηθάει. Δεν μπορούσα να κάνω με του να είμαι χάλια μπροστά σε μια γυναίκα που δεν αισθάνομαι καμία οικειότητα. Εκείνη προσπάθησε να με επιβάλλει τη βοήθειά τη εντό αγωγικών. Άρχισε πάλι να παίρνει τηλέφωνα. Τρία συγκεκριμένα πήρε πριν παρεξηγηθεί ότι δεν απαντάω, χωρί να σκεφτεί ότι μπορεί να μην απάντησε επειδή έκανα με το, επειδή κοιμόμουν, επειδή ήμουν με το μωρό μου. Πήρε τηλέφωνο τη μαμά μου και αρχίσει μεν έντονο ύφο να τη ρωτάει τι μα έχει κάνει και γιατί δεν απαντώ στα τηλέφωνα και ότι αυτή θέλει να βοηθήσει και δεν την αφήνω. Και γιατί να παρατάνε τι δουλειέ του οι μου για να βοηθήσουν, ενώ αυτοί είναι δυο που κάθονται και δεν έχουν τι να κάνουν. Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να παρεξηγείται επειδή δεν χρειάζεται τη βοηθειά του. Δεν έχει ξαναδεί σωτήρα στη ζωή σου. Είχαμε κάνει και ένα βίντεο για του σωτήρε. Τέλο πάντων, αφού άρχισε να γκρινιάζει πάλι στον άνδρα μου ότι με το δεύτερο παιδί δεν θα είναι ίδια τα πράγματα και ότι το παιδί έχει δύο παππούδε, του δικού μου γονεί και δύο παρήσαχτου. Αυτή είναι τον άνδρα τη δηλαδή. Και πάλι τσακώθηκα με τον άνδρα μου. Αυτή τη φορά βέβαια, εγώ πολύ ήρεμα το απάντησα, όντω δεν θα είναι ίδια τα πράγματα. Στο δεύτερο παιδί δεν θα υπάρξουν συζητήσει για το ποιο θα μείνει μαζί μου στο μυευτήριο του ή για το ποιο θα μπει στο σπίτι μου όσο είμαι ελεχώνα. Μετά τον τσακωμό του είπα για το τηλεφώνημα στη μαμά μου και επειδή και εκείνο, επειδή τράπηκε και θύμωσε, μου είπε δεν θα με τρελάνε αυτή εμένα. Και πήγε να τσακωθεί μαζί τη. Αυτή έβαλε τα κλάματα και τα διαστρέβλωσε όλα. Ε, που δεν θα τα διαστρέβλωνε. Ότι δεν φώναζε, ότι δεν φώναζε και ότι ήταν φιλικό το τηλεφώνημα, γιατί δίθεν δεν ήθελε να παρεξηγηθεί η μαμά μου που εκείνη δεν βοηθάνε και οι δικοί μου αφήνουν τη δουλειά του για να με βοηθήσουν. Η μαμά μου τη είπε να ερεμήσει και να σταματήσει να ασχολείται συνέχεια μαζί μα γιατί στο τέλο θα μα δημιουργήσει πρόβλημα. Και αυτή είπε ότι η μαμά μου τη είπε ότι έχουμε πρόβλημα και μαζί τη και μεταξύ μα. Και δεν σα έχω πει όλα τα παριστατικά. Πραγματικά δεν ξέρω πια τι να κάνω. Οι γονεί μου δεν θέλουν καμία επαφή μαζί του πλέον και δεν του αδικοποιώ. Εγώ τον αγαπώ τον άνδρα μου και δεν θέλω να χωρίσω και να διαλύσω την οικογένειά μου. Στην ίδια δεν μπορώ να μιλήσω ανοιχτά, υποκρίνομαι και έχω τα τυπικά, γιατί όποτε τη έχω πει κάτι, το έχει διαστρεβλώσει και μα έχει βάλει σε τσακωμό. Ο άντρα μου ξέρει τη μάνα του κατά βάθο, αλλά ποτέ δεν θα παραδεχθεί το πρόβλημα στην έκτασή του και γενικά προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίε για να μην χαλάσει τη σχέση του μαζί τη. Χαλώντα όμω τη σχέση του μαζί σου, ε. Νιώθει ότι είναι στη μέση και εγώ νιώθω κατά πίεση. Δεν μπορούμε να βρούμε ηρεμία, έχω ανάγκη μια συμβουλή γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνω. Λοιπόν. Αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξή. Παρόλο που έχω αργήσει να σου απαντήσω, φυσικά το ότι σου είχα πει να δει τα υπόλοιπα βίντεο που έχουμε πεθαρέ στο κανάλι, έχουμε ολόκληρο playlist με πεθαρέ. Είσαι εξαιρετικά ευγενική. Είσαι πολύ ευγενική και λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν μπορεί να τον καταλάβει η πεθαρά σου. Η πεθερά σου δεν είναι ευγενική. Η πεθερά σου έτσι όπως την περιγράφεις είναι μ, ακραία και εξαιρετικά επεμβατική και δεν θέλει να καταλάβει. Οπότε η γνώμη μου είναι για να μπορέσεις να διασώσεις τη σχέση σου με τον άντρα σου και ελπίζω να μην έρχεται αργά αυτό το mail, για να μπορέσεις να διασώσεις τη σχέση σου με τον άντρα σου, θα πρέπει οτιδήποτε τη πει από εδώ και πέρα να τη το λε μπροστά τη και μπροστά στον άνδρα σου. Δηλαδή στη θέση σου θα την προσκαλούσα σε μία συνάντηση, στην οποία θα ήταν αυτή, ο άνδρας σου και εσύ, και μπροστά στον άνδρα σου να της εξηγήσει ότι δεν αντέχει άλλο την παρεμβατικότητα τη και ότι θέλεις να έχεις όσο το δυνατόν λιγότερες επαφές επειδή σε ενοχλεί η κατάσταση. Μου έχεις γράψει και άλλα περιστατικά τα οποία δεν έχω διαβάσει για να μην προδώσω την ταυτότητά σου, τα έχω διαβάσει εγώ ίδια προσωπικά. Έχω διαβάσει εννοώ και το δεύτερο update, απλώ δεν το διαβάζω γιατί είναι έτσι πολύ ξεκάρφωτα τα περιστατικά. Θα, θα καρφωθεί ταυτότητα σου να διαβάσω εκείνο, ίσω. Ε, η γνώμη μου είναι ότι ο άντρα σου πρέπει να δει αυτό το βίντεο, δείξε το αυτό το βίντεο. Απευθύνομαι στον άντρα σου τώρα. Η μαμά σου είναι παρεμβατική έχει τα θέματα της. Πολλοί άνθρωποι έχουμε τα θέματα μας ή μάλλον όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα θέματα μας. Με την εξή διαφορά όμως. Ότι κάποιοι από εμάς αντιλαμβανόμαστε ότι τα θέματα μας είναι δικά μας θέματα και τα αντιμετωπίζουμε μόνοι μας χωρίς να τα φορτώνουμε, παύλα προβάλλουμε στους άλλους, ενώ κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη των δικών τους θεμάτων και προβλημάτων και προβάλλουν τα δικά τους θέματα πάνω στους άλλους, με όλα τα αρνητικά αποτελέσματα. Η μητέρα σου είναι αθικιασερή που λέμε στην Κύπρο. Αργόσχολη. Είναι αργόσχολη η μαμά σου. Έχει συναισθηματικά κενά, τα οποία προσπαθεί να καλύψει μέσα από τη δική σας ζωή. Τη δική σου, της γυναίκα σου και των παιδιών σου. Προστάτευσε, σε παρακαλώ πολύ, το δική σου οικογένεια από τη μάνα σου. Δεν σου λέω να μισήσεις τη μάνα σου, δεν σου λέω να διακόψεις σχέσεις με τη μάνα σου, δεν σου λέω να α, κάνεις κακό στη μητέρα σου, αυτό που σου λέω είναι ότι πρέπει να τις βάλεις εσύ ο ίδιος ο γιος της ένα stop. Από όσα περιγράφει η γυναίκα σου... Δεν είμαι εκεί, δεν μπορώ να γνωρίζω 100% τι έχουν συμβεί έτσι τα πράγματα και ο καθένα που περιγράφει ένα περιστατικό το περιγράφει από τη δική του υποκειμενική σκοπιά. Αλλά διαβάζοντα αυτά που γράφει η γυναίκα σου, φαίνεται, διαφαίνεται μέσα από αυτά που γράφει ότι εσύ νιώθει ότι είσαι στη μέση, ότι εσύ νιώθει ότι πρέπει να ευχαριστήσει και τι δύο γυναίκε τη ζωή σου, και τη μάνα σου και τη γυναίκα σου. Και θα σου πω το εξή: Ένα άντρα που προσπαθεί να ευχαριστήσει δύο γυναίκε, τι έχει και τι δύο να μην είναι ευχαριστημένε μαζί του. Δυστυχώ πρέπει να διαλέξει στρατόπεδο. Ποια γυναίκα θε να έχει ευχαριστημένη. Και επειδή όταν πάει να παντρευτεί κάποιο στην εκκλησία, ο ιερέα λέει να ξεκολλήσει ο άνδρα από τη γυναίκα του και τον πατέρα του για να προσκοληθεί στη γυναίκα του, και να ξεκολλήσει η γυναίκα από τον, άνδρα, από τον πατέρα τη και τη μητέρα τη και να προσκοληθεί στον άνδρα τη, η επιλογή για του ανθρώπου που έχουν δικιά του οικογένεια είναι ο άνδρα του, η γυναίκα του. Όχι η μάνα του, όχι ο πατέρα του. Αυτή είναι η φυσική εξέλιξη της ζωής. Να επιλέγουμε το τέρι μας και όχι το γονιό μας. Είναι δύσκολο πράγμα και δεν είναι όμορφο πράγμα που καλείς να επιλέξεις, αλλά έτσι όπως είναι αυτή η συνθήκη που η μητέρα σου είναι ανορίωτη και δεν σέβεται τη διαφορετικότητα που έχει η νύφη τη από την ίδια και δεν σέβεται το δικαίωμα στην προσωπική ζωή που έχεις εσύ και η γυναίκα σου και τα παιδιά σου, πρέπει να διαλέξεις ποιον θα δυσαρεστήσεις και ποιον θα ευχαριστήσεις. Θα έλεγα ότι θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα αν αποκτήσεις τη δική σου εσωτερική δύναμη και αντοχή, ώστε να καταλάβεις ότι δεν είσαι υπόχρεος να ευχαριστείς τη μητέρα σου. Να καταλάβεις ότι η μητέρα σου σε χειρίζεται, είναι χειριστική και χρησιμοποιεί επίκληση στο συνέστημα για να σε έχει με το μέρος της ή για να σε τραβήξει να κάνεις αυτά που η ίδια, θέλ, η ίδια θέλει να κάνεις, προφανώς. Οριμάζοντας οι άνθρωποι, αντιλαμβανόμαστε ότι οι γονείς μας δεν είναι τέλειοι και ότι όντες ενήλικες και εμείς οι ίδιοι μπορεί να γνωρίζουμε καλύτερα για τη ζωή μας, σίγουρα γνωρίζουμε καλύτερα για τη ζωή μας, από ότι οι γονείς μας. Βάλε στη μητέρα σου όρια, οριοθέτησε τη μάνα σου και στη φίλη και στη γυναίκα σου δώσε της το δικαίωμα να χαρεί τα παιδιά της και να χαρεί τον άντρα της μέσα στις τόσες δυσκολίες που έχει η ζωή ενός ζευγαριού με μικρά μωρά. Δεν χρειάζεστε και όλο αυτό. Δεν το χρειάζεστε. Πραγματικά δεν το χρειάζεστε. Είναι η γυναίκα σου που έκανε παιδιά, όχι η μάνα σου που έκανε παιδιά. Είσαι εσύ που έγινε πατέρα, όχι η μάνα σου που έγινε πατέρα. Φίλοι που έστειλε στην επιστολή, εύχομαι να έχετε καταφέρει από μόνοι σας να βρείτε τις ισορροπίες σας. Εύχομαι να διασωθεί ο γάμος σας. Σας συστήνω να διαβάσετε το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ψυχογιός και το οποίο έχει ξεχωριστό κεφάλαιο, ένα ειδικό κεφάλαιο αφιερωμένο σε αυτό το θέμα που λέει «Χωρίζεις για την πεθερά». Το «Να μείνω ή να φύγω» είναι ένα βιβλίο που βοηθάει του ανθρώπου να καταλάβουν αν μπορούν να διασώσουν τον γάμο του ή όχι, αν αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουν για τον γάμο του ή όχι. Είναι ένα βιβλίο που μπορεί να δώσει απαντήσει σε ερωτήματα ανθρώπων που σκέφτονται αν πρέπει να χωρίσουν ή όχι. Ο προβληματισμό που θα προκαλέσει τέλο πάντων το βιβλίο, όχι το βιβλίο που αποφασίζει για εσά. Σα στέλνω την αγάπη μου. Είμαι σίγουρη ότι στα σχόλια θα σα γράψουν πολλοί και πολλέ ότι είχαν παρόμοιε εμπειρίε. Τα ζευγάρια αυτά τα οποία κατάφεραν να επιβιώσουν από παρεμβατικά πεθερικά και γονεί είναι τα ζευγάρια εκείνα τα οποία έβαλαν πρώτα απ' όλα, πρώτα απ' όλους, πάνω απ' όλου τον άντρα του, τη γυναίκα του, τα παιδιά τους και μετά την εκτεταμένη οικογένεια. Υπάρχουν και καλές πεθρέ, υπάρχουν και κακέ πεθρέ. Υπάρχουν και καλέ νύφες, υπάρχουν και κακέ νύφες. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι πρέπει να έχουμε όρια και να μην επεμβαίνουμε, παύλα παρεμβαίνουμε στη ζωή των παιδιών μας και μιλάω τώρα ως μια μητέρα που έχω δύο παιδιά που είναι ο γιος μου 23 και η κόρη μου 20 και μισό και ίσως κάποια στιγμή να γίνω και εγώ πεθερά. Και φαντάζομαι από τώρα πως αν κάποια στιγμή γίνω πεθερά, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να γίνω πεθερά, δεν είναι υποχρεωτικό να παντρευτούν τα παιδιά μου ή να κάνουν οικογένεια τα παιδιά μου, δεν, δεν το θεωρώ ότι είναι υποχρεωτικό και αναμενόμενο. Εάν γίνω όμω κάποια στιγμή πεθερά, σκέφτομαι από τώρα ότι θα πρέπει να συγκρατώ πολύ τον εαυτό μου, να μην μιλάω πολύ, να μην τηλεφωνώ πολύ, να μην ενοχλώ πολύ. Αυτό το έχω παρατηρήσει, το έχω κάνει δηλαδή, από τον καιρό που παντρεύτηκε ο αδερφό μου. Από τον καιρό που παντρεύτηκε ο αδερφό μου, είμαι πάρα πολύ προσεκτική ω το πόσο συχνά θα τηλεφωνήσω και πόσο συχνά θα επισκεφτώ το σπίτι του αδερφού μου χωρί να έχουμε κάποιο θέμα. Καμία περίπτωση, καμία, καμία, σχέση. Συνειδητοποίησα από τη στιγμή που παντρεύτηκε ο αδερφό μου, παραγωνιάστηκε και μετά παντρεύτηκε ο αδερφό μου, ότι έχει τη δικιά του οικογένεια, ότι η προτεραιότητα του είναι η γυναίκα του και ότι δεν γίνεται εγώ που είμαι η αδερφή του να τον παίρνω κάθε τρει και λίγο τηλέφωνο για ψιλουπίδημα. Παίρνω τηλέφωνο μια φορά τον μήνα, μια φορά κάθε 15. Τον παίρνω εκείνον τηλέφωνο το ρωτάω τι κάνει η γυναίκα του, στέλνω τα χαιρετίσματά του. Μπορεί να πάρω και την ύφη μου κάποια φορά τηλέφωνο, αλλά δεν γίνομαι πρίχτησα και να του φορτώνομαι ήρθα, γεια σα, να ασχολούνται μαζί μου. Γιατί έχουν το δικό του ζευγάρι, τη δική του οικογένεια και δεν είναι δική μου. Μιλάω σαν αδερφή αυτή τη στιγμή, ω αδερφή, γιατί πεθερά δεν είμαι ακόμη. Και ω μεγαλύτερη αδερφή του αδερφού μου. Πρέπει να προσέχουμε Ω πολύτιμο αγαθό τη σχέση των παιδιών μα και των αγαπημένων μα προσώπων. Και να σκεφτόμαστε αν κάνω αυτή την κίνηση, μήπω κάνω ζημιά στη σχέση του παιδιού μου, μήπω κάνω ζημιά στη σχέση του αδερφού μου, μήπω κάνω ζημιά στη σχέση τη αδερφή μου. Και ξαναλέω ότι εμεί δεν έχουμε θέματα. Προσέχω ώστε να μην προκαλέσω θέματα, γιατί γνωρίζω από την πολύχρονη πείρα μου στο γραφείο ότι πολλέ φορέ και οι πεθερέ και οι κουνιάδε δημιουργούμε προβλήματα. Είμαστε σιδεροκουτάλες! Θα θυμηθούμε μια παλιά μα έκφραση που είχαμε μπει σε μια εκπομπή για τι σιδεροκουτάλε, τι γυναίκε που ανακατεύουν και δημιουργούν ιστορίε εκ του μηδενό. Παρεξηγήσει και άλλα πολλά. Την αγάπη μου σε όλου και disclaimer, δεν είναι όλε οι πεθερέ έτσι. Υπάρχουν και καλέ πεθερέ και δεν είναι όλε οι νύφε με τόση διακριτικότητα και βγαίνει όπω η νύφη που μα γράφει και κακέ νύφε. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Φιλιά.